Το φόβο πως ενδέχεται να έχουμε ακυρώσεις εκφράζουν οι εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου και στα Χανιά μετά τα προβλήματα στις μετακινήσεις των τουριστών λόγω κινητοποιήσεων. Οι επιχειρηματίες των Χανίων τονίζουν πως η φετινή κίνηση μέχρι στιγμής είναι ικανοποιητική και αισιοδοξούν πως οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος θα είναι καλύτεροι. Προβληματισμός και ανησυχία επικρατεί στους φορείς του τουρισμού και στα Χανιά για την εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας στο εξωτερικό και κυρίως με τα προβλήματα στις μετακινήσεις των τουριστών λόγω των κινητοποιήσεων. Όταν δηλαδή βγαίνει η εικόνα προς τα έξω ότι δεν υπάρχει ή υπάρχει προβληματική συγκοινωνία μεταξύ προορισμών, είναι ό,τι χειρότερο. Και παράλληλα το κλίμα ανησυχίας, το οποίο μεταφέρεται και δημιουργείται στους πελάτες, επισκέπτες, είναι αποτρεπτικό για να αποφασίσουν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλοί πελάτες μας οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας για να μας ρωτήσουν εάν συνεχίζονται οι απεργίες και γενικά οι ταραχές για να μπορέσουν να προγραμματίσουν τις διακοπές τους. Εμείς διαβεβαιώνουμε κάθε φορά ότι όντως δεν υφίσταται πρόβλημα, ότι ό,τι συμβαίνει είναι προσωρινό, πλην όμως τα γεγονότα μας διαψεύδουν. Πρέπει να γίνει, να επικρατήσει σύνεση, να δούμε πώς μπορούμε να αποκομίσουμε ωφέλη από αυτή την υπόθεση, όσο το δυνατόν περισσότερα, αντί με τα ίδια μας τα χέρια να βγάζουμε τα μάτια μας. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ανήσυχη και όσον αφορά τις τιμές, ας πούμε, που μας έχει βγει το όνομα ότι είμαστε πολύ ακριβοί και όχι ανταγωνιστικοί και αυτό δυσκολεύει τις αγορές. Αλλά γενικά δεν είναι όπως ήταν παλιότερα οι τουρίστες. Είναι κάπως πιο συγκρατημένοι, θα έλεγα, πιο επιφυλακτικοί. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αισιοδοξούμε ότι όλα θα πάνε καλύτερα και ότι θα έχουμε μια καλή σεζόν, σχετικά καλή σεζόν παρά την κρίση και στο τέλος θα την ξεπεράσουμε εύκολα. Πελάτης, αφήνει λεφτά, δηλαδή το σκέφτεται, λόγω επηρεασμένος από όλα αυτά που έχει ακούσει ενδεχομένως και ο ξένος για την Ελλάδα. Ο πελάτης όταν θέλει να ψωνίσει θα ψωνίσει, ακόμη και τώρα. Λίγοι είναι αυτοί που θα σκεφτούν, γιατί εμείς απευθυνόμαστε και σε ξένους και σε δικούς μας ντόπιους και το αντικείμενο που έχουμε είναι αντικείμενο που δεν υπάρχει παντού. Γι' αυτό το λόγο είναι μειωμένο. Ο καθένας μετράει τα λεφτά του. Αλλά πάντως εντάξει. Όταν θέλει να ψωνίσει, θα ψωνίσει. Οι επιχειρηματίες των Χανίων τονίζουν πως η φετινή κίνηση μέχρι στιγμής είναι ικανοποιητική. Οι επόμενοι μήνες, οι καλοκαιρινοί, ο Αύγουστος, ο Ιούλιος, ο Σεπτέμβριος, θα είναι καλύτεροι παρά το ότι υπάρχει μια γενική κρίση. Εμάς μας υποστηρίζουν πολύ οι Σκανδιναβοί και φέτος θα έχουμε και Ρώσους, οι οποίοι είναι μόνιμοι πελάτες του νομού μας εδώ. Και πιστεύω ότι θα βοηθήσουν να έχουμε ένα καλύτερο μέσο όρο από αυτό που φοβόμαστε ότι θα έχουμε. Το ότι υπάρχει ένα θέμα οικονομικό και ότι δεν ψωνίζει ο κόσμος πολύ, ο ξένος κόσμος που έρχεται εδώ, υπάρχει. Αλλά εμείς αισιοδοξούμε και πιστεύουμε ότι και με τους Σκανδιναβούς που θα μας βοηθήσουν και τους Ρώσους, κάπως θα εξισορροπήσουμε το κλίμα και δεν θα είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα έτσι που φοβόμαστε. Υπάρχει βεβαίως και αντίθετη άποψη που κάνει λόγο για μειωμένη κίνηση επισκεπτών αποδιδόμενη σε ποικίλα αίτια. Η κίνηση είναι πάρα πολύ μειωμένη. Είτε οφείλεται στον τουρισμό, όπως μπορεί να είναι μειωμένος, είτε οφείλεται και στο Δήμο μας ακόμη, που ακόμη ειδικά στη δικιά μας την περιοχή δεν έχει βάλει ούτε μια ταμπέλα να πει προς Μαχαιράδικα, να πει προς οτιδήποτε. Παρά μόνο μια ταμπέλα προς Παλιό Λιμάνι και τίποτα άλλο. Και μετά το μεγαλύτερο πρόβλημα που δεν έχουμε εδώ πέρα κίνηση είναι τα πάρκιν. Δεν υπάρχουν πάρκιν παρά μόνο για κατοίκους που μπορούσε ο Δήμαρχος να κάνει την κίνηση να τα βάλει με παρκόμετρα και για τους κατοίκους δωρεάν. Και όλα αυτά συντελούν να μην έχουμε καθόλου σχεδόν δουλειά εμείς από εδώ πέρα. Από ότι αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξετε το δρόμο, που η ώρα είναι 12.30 το μεσημέρι, είναι άδειος. Γιατί έντοτε ότι δεν υπάρχουν πάρκινγκ, δεν υπάρχει τίποτα, το οτιδήποτε. Δεν μας προσέχουν.